Πάμε στη Γάβδο, πάμε στην κυρία Λίλιαν Στεφανάκη, δήμαρχος στο νησί, στο ακριτικό μας νησί, καθώς ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Κυρία Στεφανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό έφτασε και στην ακριτική Γάβδο. Εμβολιάστηκαν όλοι οι κάτοικοι. Ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εμείς ευτυχώς ακόμα είμαστε COVID-free, έτσι δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Ευτυχώς μέχρι τώρα όλα πάμε καλά. Επιπλέον ήρθε και το εμβόλιο, εμβολιάστηκαν 60 κάτοικοι. Αν σκεφτούμε ότι τώρα είναι περίπου στο νησί 90 άνθρωποι, είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Ένα πολύ καλό ποσοστό, σωστά. Ναι. Ήταν πρόθυμοι οι κάτοικοι της Γάβδου να εμβολιαστούν? Κοιτάξτε, υπήρξαν επιφυλάκτες. Ήταν κάποιοι που ήταν πιο επιφυλακτικοί, άλλοι πιο εύκολα πίστηκαν. Ευτυχώς, εκεί είναι εύκολο να υπάρξει μια επικοινωνία με τον καθένα ξεχωριστά. Ναι. Η γιατρός σε έναν προσπάθησε να εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται, είναι το εμβόλιο, τις πιθανές παρενέργειες αν έχει για τον καθένα κλπ. Κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και από ό,τι είδα εγώ, ενώ στην αρχή ήταν επιφυλακτική, όσο περνούσαν οι μέρες, όλο και περισσότεροι ήταν πρόθυμοι και ζήτησαν να εμβολιαστούν. Ακόμα και την τελευταία στιγμή δηλαδή, είχαμε ανθρώπους που ενώ δεν είχαν δηλώσει, είπαν οπότε, να εμβολιαστούν. 60 από τους 90, κυρία Στεφανάκη, εμβολιάστηκαν, πρώτη δόση. Η επόμενη διαδικασία, το επόμενο ραντεβού, πότε είναι? Στις 12 του Μάρτη, όπως μας ήρθε μήνυμα, κατευθείαν μόλις κάνεις την πρώτη δόση, σου έρχεται ένα μήνυμα που σε ενημερώνει πότε είναι η δεύτερη δόση. Η δεύτερη δόση για μας είναι στις 12 Μαρτίου, καιρού επιτρέπω, Θεού θέλοντας και καιρού επιτρέποντος βέβαια. Αυτή είναι η προγραμματισμένη ημερομηνία. Οπότε η καθημερινότητα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, και η κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, εκεί στους κατοίκους της Γάβδου, δεν έχει επηρεαστεί. Συνεχίζεται κανονικά και στείλατε και ένα πολύ δυνατό μήνυμα μέσα από την εμβολιαστική διαδικασία. Η ελπίδα νομίζω ότι είναι αυτό το εμβόλιο. Έτσι τώρα ακούω και τι γίνεται και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη χώρα και σε όλο τον κόσμο τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο από το να εμβολιαστούμε όσο γίνεται, όσο μας επιτρέπουν οι δυνατότητες να εμβολιαστούμε γρήγορα. Είναι η ελπίδα για να δημιουργηθεί μια σπίδα απέναντι στον ιό. Το είπατε και εσείς πριν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει αυτός ο ιός, όπως λένε οι επιστήμονες, απλά να υπάρχει μια σπίδα, να είμαστε προστατευμένοι και να περιοριστεί όσο γίνεται περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω και να πολύ. Να βέβαια. Να και να έρθουμε και στη Γάβδο το καλοκαίρι, να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ.